Σε συμβολικό αποκλεισμό τη Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στη Λάρισα, προχώρησαν από το πρωί τα μέλη τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα του Νομού, στην οποία συμμετέχουν φορεί του ΠΑΜΕ, τη ΠΑΣΗ, του Εργατικού Κέντρου και τη Ένωση Γυναικών, διαμαρτυρώμενοι για τι συνεχεί ανατιμήσει που επιβάλλονται στα τιμολόγια τη ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστικοί φορεί ανέρτησαν πανώ στην πρόσωψη του κτηρίου με τα αιτήματά του, απαιτώντα να γίνει μείωση στα τιμολόγια τη ΔΕΗ αλλά και των άλλων ΔΕΚΟ κατά 30%, να απαγορευτούν οι ανατιμήσει σε όλα τα προϊόντα και τι υπηρεσίε και να μην γίνει καμία επέκταση τη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις νέες αυξήσεις που έρχονται στο ρεύμα, που στην ουσία τι κάνουν, βάζουν τους φτωχούς εργαζόμενους, το φτωχό λαό, να πληρώνει ακριβότερο το ρεύμα και το χαρίζουν φτηνότερα σε όσους καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα, δηλαδή στους πιο πλούσιους και σε αυτούς που έχουν τα λεφτά. Απίφθηναν μάλιστα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες του νομού να λάβουν ενεργό μέρος στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται μεθαύριο Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας ενάντια στην ακρίβεια.